Έλεγα λοιπόν ότι χτες έγινε ένα επεισόδιο. Επεισόδιο, δε, παραλίγο βέβαια να γίνει επεισόδιο. Χαμός έγινε. Είχε βγει τις προηγούμενες μέρες, το οποίο παρουσιάσαμε στην εκπομπή μας εδώ στο Sky πάντα την Κυριακή. Στην τηλεοπτική εκπομπή στο Ακραίος. Ναι, στο Ακραίος. Και να δεις τι έχει αυτή η Κυριακή. Καλά, άσε αυτή η Κυριακή πόλεμος. Λοιπόν, λέω. Είπαμε την ιστορία όπου ο Σάκης Ιωαννίδης, ο πρόεδρος της ΟΝΕΔ, μαζί με τον Ευρωβουλευτή Στυλιανίδη, πήγαν την ίδια μέρα που πήγε ο κ. Τσίπρας με το Υπουργικό Συμβούλιο και παρακολούθησε την πρεμιέρα του Λαζόπουλου. Και τι πειράζει. Και έβγαλε μια φωτογραφία ο κ. Ιωαννίδης στο Facebook. Βγήκε ο κ. Μουρούτης και τον καντίκηλε και καλά εντός εισαγωγικών ότι πού πα στον υβριστή της παράταξης. Κάτι είπε. Βέβαια ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε, είπε ουδέν σχόλιο. Μετά το 20. Και έγινε, μπράβο. Μετά το 20 έγινε μια ιστορία ποιοι πάνε στο Λαζόπουλο και όσοι πάνε στο Λαζόπουλο. Μάλιστα έχουν βγάλει και το άνθρωποι, σύνθημα ναι. Ή ψηφίζουν με ημαράκι. Όσοι πάνε στο Λάκι ψηφίζουν με ημαράκι. Και έγινε. Μπήκε ο Λαζόπουλος στα σοκομματικά της Νέας Δημοκρατίας. Ένα λεπτό. Έγινε λοιπόν αυτό. Χτες περίμενε ο Άβυνς Γεωργιάδης από νωρίς τι θα κάνει ο Λαζόπουλος με τα δικά του, δηλαδή όλο αυτό που έγινε. Ο Λαζόπουλος ξεκινάει την εκπομπή με τη δική μας εκπομπή. Ναι. Με το Ακραίος, όπου παρουσιάζουμε τη σύγκρουση αυτή. Και αρχίζει και ρίχνει μετά. Όλο το ρεπορτάζ που παρουσιάσαμε και στη συνέχεια άρχισε να κάνει να λέει αυτά που θέλει να λέει, ναι. Και δικαίωμά του, ελευθερία έχουμε και δημοκρατία είναι. Έχουμε. Από εκεί πέρα ο καθένας δικάζει, καταδικάζει, ασκεί έφεση, αγωγή, ανακοπή, ό,τι θέλει κανείς. Κατάλαβες τι λέω, έτσι πας στους βουλίους της Επικρατείας, ό,τι γουστάρεις. Ανακοπή, ανατροπή λοιπόν, και πέναλτι. Λοιπόν, τον βρήκες. Λοιπόν, μα είναι δυνατόν. Εν πάση περιπτώσει, εγώ μίλησα μαζί του νωρίτερα. Θα βγει να μας πει γιατί πήγε εκεί πέρα. Ξεκινάει λοιπόν, πάει στο Λαζόπουλο. Μάλιστα τον απειλήσε από το Twitter και ζήτησε και τη γνώμη των, εντάξει, ναι. Των ακόλουθων στο Twitter. Λέει να πάω ή να μην πάω. Του είπαν πήγαινε και τελικά βρέθηκε έξω, ναι, από το θέατρο. Δεν βγήκε έξω. Μπήκε μέσα στο φουαγέ, να στα πω. Το γράψαμε στο ρεπορτάζ στο New Post. Είχαμε πληροφοριοδότη. Είχετε άνθρωπο εκεί, ο οποίος πήγε μέσα, μίλησε με τον κόσμο. Αυτό είναι το θέμα. Όπως λέει ο ίδιος, εμένα με αγκάλιασε ο κόσμος. Το ακροατήριο του ίδιου του Λαζόπουλου τον αγκάλιασε, μίλησε με πάρα πολλούς. Έχει και ένα επικοινωνιακό χάρισμα ο Γεωργιάδης. Και εμφανίστηκε ο αδερφός του κυρίου Λαζόπουλου, ο οποίος του λέει: κοίταξε να βρει κάτι, αυτή τη στιγμή δίνει μια παράσταση για το κοινό. Δεν μπορείς να μπεις, να δημιουργηθεί θέμα κτλ. Με πολύ μεγάλη χαρά. Ο Λάκης θα σε υποδεχτεί στο καμαρίνι του, εάν θέλεις, μετά το τέλος της παράστασης. Να μιλήσετε για τα σχετικά. Ναι, του λέει: πριτς. Δεν πάω στο καμαρίνι εγώ. Και σηκώθηκε και φύγε. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το άλλο θέμα που έχει δημιουργηθεί τις τελευταίες μέρες και έχει μια ιδιαίτερη πολιτική σημασία είναι αυτό που συμβαίνει τώρα με τον Κώστα Καραμαλή. Δηλαδή, είναι με το Μημαράκι, δεν είναι με το Μημαράκι, πρέπει να είναι, δεν πρέπει να είναι. Εγώ θα πω το εξής. Είναι ένας αρχηγός παλιός Νέας Δημοκρατίας για πάρα πολλά χρόνια, δύο φορές πρωθυπουργός. Έχει κερδίσει εκλογικές αναμετρήσεις από ένα ισχυρό Πασόκ τότε. Τελεία. Δεν είναι μόνο παλιός. Αυτή τη στιγμή, παλιός εννοώ. Ναι. Με την έννοια του πολιτικού κεφαλαίου. Ωραία. Αυτό είναι για μετά. Άρα, θα μας τα πει στο σχολείο σου. Λοιπόν, λέω λοιπόν τώρα εγώ ότι έχει το δικαίωμα. Ορίστε. Έχει το δικαίωμα ο Κώστας Καραμαλής να εκφράζεται, να λέει την άποψή του αν θέλει. Σαν ένα στέλεχος παράταξη. Αυτό είναι αυτή τη στιγμή. Εντάξει. Σωστό. Κάποιοι αποδίδουν στον Κώστα Καραμαλή δηλώσεις. Ενδεχομένως και να τις έχει πει, να μην τις έχει πει. Κύκλι, δεν έχει σημασία. Κύκλι. Δεν ξέρω. Πάμε στον Γανάδο Γεωργιάδη. Καλημέρα κύριε Γεωργιάδη. Καλημέρα κύριε Χατζή, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Χτες είπαμε το ρεπορτάζ, πήγατε μέχρι το θέατρο Βέμπο, όπου ήταν ο κύριος Λαζόπουλος. Μπήκατε στο φουαγέ, μιλήσατε με κόσμο από ό,τι μας είπανε. Δηλαδή με το κοινό του κύριου Λαζόπουλου, είχατε καλή υποδοχή, δεν σας ξυλοκόπησαν. Όχι. Ναι. Όχι, δεν με ξυλοκόπησαν. Ναι, με αγκάλιασαν, με φίλησαν και μου ευχήθηκαν την καλή επιτυχία. Α, έτσι. Ναι. Ωραία. Νομίζω μερικοί με έχουν βγάλει και φωτογραφία, έχουν κάνει και selfie. Ωραία. Ήρθε ο αδερφός του κύριου Λαζόπουλου, σας λέει, κύριε Γεωργιάδη, δεν μπορείτε τώρα να τον δείτε. Τα είπαμε αυτά, θέλα στο καμαρίνι του, εσείς δεν θέλατε, του είπατε όχι, δεν έρχομαι στα καμαρίνια και φύγατε. Το ερώτημα δεν είναι εκεί. Αυτό είναι ένα περιστατικό, έγινε κτλ. Μπορεί ένας υποψήφιος αρχηγός μιας μεγάλης παράταξης να πηγαίνει στο θέατρο που μιλάει ένας ηθοποιός για να παραπονεθεί για αυτά που λέει ή να τον καταγγείλει ενδεχομένως ή να τον αναγκάσει να τα πει μπροστά του? Είναι λογικό κατά την κρίση σας αυτό? Αυτό θέλω να μου απαντήσετε. Είναι το απολύτως απαραίτητο να συμβεί για να σπάσουμε την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς. Και ο Λαζόπουλος δεν είναι ένας καλλιτέχνης, ουδέτερος, έχει σκληρό ιδεολογικό πρόσημο, αριστερό, φιλοσιριζέικο.
Και χθες έκανε κάτι που είναι σχεδόν αδιανόητο, κύριε Χατζή. Έκανε ένα ολόκληρο τσαντήρι, μια ολόκληρη εκπομπή, με αποκλειστικό στόχο να παρέμβει στα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό κανονικά θα το καταγγείλουμε και οι τέσσερις υποψήφιοι πρόεδροι σήμερα. Εκτός αν κάποιοι νομίζουν, θα βάλουμε τον Λαζόπουλο να κρίνει ποιος θα βγει αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί ο κύριος Λαζόπουλος κατά την κρίση σας έκλεινε υπέρ ενός ή και κατήγγειλε. Για να είμαστε τώρα ειλικρινείς. Στα ίσα θέλω να μου απαντήσετε. Αν μπορείτε να το πείτε. Τον κύριο Μεμαράκη, δεν το χρεώνω, το ξεκαθαρίζω. Ναι. Αλλά όταν υβρίζει με ένα 10 λεπτά τον Κυριάκο 2 και τον Αποστόλη 1. Τι κάνει, μια ονειρά σε κεραμίδια. Αυτό το ξεκαθαρίζω για να μην πάει σχηθώ. Δεν τον χρεώνω στο Μεϊμαράκι, έτσι. Κατά την κρίση, σας συνεπώς, κύριε Υπουργέ. Τώρα το ότι ο κύριος Λαζόπουλος δεν είναι αυτοί ο κύριος Μεϊμαράκης, αυτό είναι. Εντάξει, έχει το δικαίωμα όμως, έτσι. Δεν το έχει το δικαίωμα. Ποιος ο κύριος Λαζόπουλος? Οποιοδήποτε. Αν θέλει. Γιατί στο δημόσιο διάλογο δεν μπορεί κάποιος δημοσιογράφος ή ακόμα και ηθοποιός να βγει για να κάνει μια εκπομπή και να πει: Εγώ θεωρώ ότι ο Μεϊμαράκης είναι ο καλύτερος. Ο κύριος Λαζόπουλος είναι ο σκληρότερος πολέμιος της Νέας Δημοκρατίας και της κυβερνήσεως της. Δεν μπορεί. Ένας πολιτικός, δεν μπορώ εγώ να βγω και να πω στο ΣΥΡΙΖΑ ποιον θα βγάλει ο ΣΥΡΙΖΑ πρόεδρο, γιατί είμαι πολιτικός αντίπαλος. Αυτό είναι αδιανόητο. Να παρέμβει ένας πολιτικός αντίπαλος στα εσωτερικά άλλου κόμματος, θα πω εγώ στο ΚΚΕ ποιον θα βγάλει γενικό γραμματέα, ας πούμε. Περίμενε ένα λεπτό. Κατά την κρίση σας, ο κύριος Λαζόπουλος εχθές. Εδώ γελάει και ο Δήμαρχος μου λέει: Εμείς δεν θα σας ακούσουμε, δεν θα σας αφήσουμε, δεν θα κάνουμε μόνοι μας. Είστε στη Σπάρτη, ναι. Είμαι στη Σπάρτη και πρέπει να σας πω μια και με βγάζατε. Μισό λεπτό, θα πάμε. Ότι το μεγάλο ζήτημα για τη Σπάρτη για να ακουστεί είναι το μουσείο, το νέο μουσείο της Σπάρτης. Μάλιστα. Θα το πούμε. Επειδή είχα ενδελεχή ενημέρωση στον κύριο Δήμαρχο, ναι. Θέλω να σας πω ότι είναι αδιανόητο η ελληνική πολιτεία να μην φτιάξει στη Σπάρτη ένα μουσείο της προκοπής. Μάλιστα. Είναι αυτό αδιανόητο. Θα το πούμε αυτό στη συνέχεια και θα σας ρωτήσω και κάτι άλλο για τη Σπάρτη. Αυτό που θέλω να κλείσουμε το προηγούμενο. Κατά συνέπεια εσείς εκτιμάτε, και δεν το χρεώνετε όπως είπατε στον κύριο Μεϊμαράκη, ότι εχθές ο κύριος Λαζόπουλος υπερασπίστηκε την υποψηφιότητα με Μεϊμαράκη. Αυτό λέτε. Καλά, μπορεί να δει το βίντεο, δεν χρειάζεται. Άμα δει το βίντεο, χαλάτε. Ότι τι δηλαδή. Δεν χρειάζεται να πω κάτι σε αυτό το θέμα. Είναι προφανές τι έκανε ο κύριος Λαζόπουλος. Ακούστε, δεν θα είχα ασχοληθεί τόσο πολύ εάν δεν είχε προηγηθεί αυτή η φωτογραφία του κυρίου Σάκη Ιωαννίδη και του κυρίου Ευρυπίδη Στυλιανίδη να χαριεντίζουν τον κύριο Λαζόπουλο. Και ο Σάκης Λιανίδης και ο κύριος Ευρυπίδης Λιανίδης ως πρόσωπα μπορεί να πηγαίνουν όπου θέλουν και να συναγελάζουν όποιον θέλουν. Όταν όμως ο πρόεδρος της ΟΝΕΔ και αυτός ο άνθρωπος συστηματικά εξυβρίζει τη Νέα Δημοκρατία και την νεολαία της Νέας Δημοκρατίας, με συγχωρείτε, δεν έχει το δικαίωμα. Τι να κάνουμε. Mm-hmm. Όταν έχει μια θεσμική ιδιότητα, δεν μπορεί να κάνει τα πάντα. Μάλιστα. Θέλω να απαντήσω σε ένα φίλο εδώ που μου στέλνει στο Twitter. Μου λέει: Διάβασε τα σχόλια του κόσμου και θα καταλάβεις αν έπραξε σωστά ο Άδωνης. Εγώ λέω το εξής. Δεν κριτικάρω τον κύριο Γεωργιάδη, φίλε Σκύπερ, αν έπραξε σωστά ή λάθος. Τον ρωτάω. Όχι για να καταλάβει, για να καταλάβει ο ακροατής, γιατί ενδεχομένως. Ναι. Έχετε κάθε δικαίωμα και να με κριτικάρετε. Όχι, δεν είναι δουλειά μου αυτή. Είστε δημοσιογράφος. Όχι. Αυτή και μπορείτε και να με κριτικάρετε. Εγώ στιγμή... είμαι δημόσιο πρόσωπο και δέχομαι την κριτική. Ναι, εγώ λέω αυτή τη στιγμή δεν μπαίνουμε σε αυτή τη λογική. Εγώ ρώτησα εάν κρίνετε εσείς ότι ένας υποψήφιος αρχηγός αυτής της παράταξης θα μπορούσε να πάει. Ότι πήγα και ήμουνα ηρεμότατος. Πάρα πολύ κόσμιος, γιατί δεν υπάρχει καμία ούτε φωτογραφία ούτε πλάνο. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Ο κύριος Λαζόπουλος ανέβασε μετά στο τσαντούρι, στο ταντήρι, τραμπουκισμό του Γεωργιάδη και διάφορα τέτοια, απλώς και μόνο για να δικαιολογήσει, γιατί δεν με άφησε να μιλήσω. Ήμουνα ευγενέστατος. Υπάρχει μια αίσθηση από τον Άκη που μας λέει ότι νομίζω, και θέλω να το μεταφέρετε λέει στον κύριο Γεωργιάδη, ότι. Έχει ένα επίπεδο ο κύριος Γεωργιάδης, ο Λαζόπουλος δεν έχει, δεν έπρεπε να. Όχι, πάει. Απαντώ σε αυτήν την ένσταση. Είναι δόκιμη και καλοπροαίρετη. Όχι, μόνο ο άνθρωπος δεν το λέει, προφανώς. Όχι, είναι δόκιμη και καλοπροαίρετη. Θέλω να απαντήσω. Ακούστε. Θα ήταν σωστό αυτό που λέει, εάν είχαμε να κάνουμε με ένα πρόσωπο που δεν επηρεάζει την ελληνική κοινωνία. Δυστυχώς ο κύριος Λαζόπουλος επηρεάζει την ελληνική κοινωνία και πολύ. 40% έκανε αυτό. Ωραία, επηρεάζει την ελληνική κοινωνία και πολύ. Αφού λοιπόν επηρεάζει την ελληνική κοινωνία και πολύ. Πρέπει επιτέλους να αποκτήσει αντίλογο και αντίπαλο. Αλλιώς, όταν λέμε επειδή είναι χαμηλό το επίπεδο, να μην πηγαίνουμε, είναι σαν να αφήνουμε τον ελληνικό λαό ανυπεράσπιστο σε έναν δημαγωγό, σε έναν προπαγανδιστή. Μάλιστα. Εγώ θέλω μια κύριε Γεωργιάδη, όμως, εκλογές, ναι. Που δεν θα φοβάται την αριστερά, δεν θα φοβάται τον Λαζόπουλο, θα του αντιμετωπίζει στα ίσα, και θα κάνει τον Δημοκράτη να πηγαίνει στο καφενείο περήφανος, όχι με σκυθό το κεφάλι.
Αυτή τη Νέα Δημοκρατία θέλω εγώ. Αυτό όμως εξαρτάται για την πολιτική που ασκεί το κάθε κόμμα, για το πόσο περήφανοι είναι οι ψηφοφόροι του. Εάν όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό το ακούσατε που είπα. Το ακούω και απαντώ. Εάν όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έβγαιναν στις τηλεοράσεις και υπερασπίζονταν το έργο της κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας όσο το έκανα εγώ, θα ήμασταν ακόμα κυβέρνηση. Πάντως, εδώ δεν το κάνανε με τον Καραμαλή. Πού φύγε μετά. Πάντως, κύριε Γεωργιάδη, σε δημοκρατία ζούμε. Ελευθερωτυπία υπάρχει. Ο καθένας μπορεί να εκφράζεται όπως θέλει. Έχει κλείσει, μπορεί, ναι, η ελευθερωτυπία έχει κλείσει αυτή. Ο καθένας μπορεί να εκφράζεται όπως θέλει. Μα από εκεί πέρα και να κρίνεται. Και εσείς μπορείτε να βγάλετε μια ανακοίνωση, να καταγγείλετε αυτά που λέει. Αλλά τώρα να πηγαίνετε στο θέατρο, να του χτυπάτε την πόρτα για να μπείτε μέσα σε μια παράσταση. Δηλαδή, έχουμε εντάξει. Διαφορά αντίληψη αυτό. Θέμα τι να κάνουμε. Ναι. Πέστε μας γιατί. Μην το ψηφίσει. Καλώ ήρθατε. Εγώ δεν συμμετέχω σε τέτοιε εκλογικέ διαδικασίε. Αλλά ερώτηση. Λέγατε για το Μουσείο της Σπάρτης. Ναι, το Μουσείο της Σπάρτης, ακούστε τι γίνεται τώρα. Ναι. Έχει ο Δήμος της Σπάρτης, σε συνεργασία με την περιφέρεια Πελοποννήσου, θέλουν να φτιάξουν ένα καινούριο, μεγάλο, αξιοπρεπές και αντάξιο της ιστορίας της Σπάρτης μουσείο. Αυτό κολλάει στη συνήθεια γραφειοκρατική διαδικασία της Ελλάδος. Κολλάει στην κρίση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, κολλάει στο Υπουργείο Πολιτισμού, κολλάει στο ΕΣΠΑ που δεν έχει προβλέψει αντίστοιχο κονδύλι για μουσείο στη Σπάρτη. Θέλω λοιπόν από εδώ, από το Δήμο της Σπάρτης, εδώ είμαι τώρα, να σας πω ότι για μένα ως Έλληνα και ως ιστορικό επιστήμονα, η ιδέα να μην έχει η Σπάρτη, που σε όποιο μέρος του πλανήτη πας, θα πεις τη λέξη Σπάρτη και την ξέρει ο τελευταίος, ο Ταϊλανδός, ο Καμποτζιανός, ο Ιάπωνας. Να μην έχει η Σπάρτη ένα μουσείο αντάξιο της ιστορίας της. Με συγχωρείτε, δεν μας τιμάει ως ελληνική δημοκρατία. Ναι. Εγώ δεσμεύομαι να μπω πρώτος όπου χρειαστεί, σε όποιο υπουργείο χρειαστεί, είτε από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, είτε από το ΕΣΠΑ, είτε οπουδήποτε χρειαστεί, να λυθεί το πρόβλημα. Ναι. Πρέπει η Σπάρτη να έχει μουσείο αντάξιο της ιστορίας της. Τελεία και παύλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Δικαίωμα. Δεν παρακαλώ, κύριε. Λίγο για τον κύριο Λαζόπουλο θέλω να πω κάτι. Παρακαλώ. Ανεξάρτητα αν σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει, τον βλέπεις ή δεν τον βλέπεις. Υπάρχει ένα κοντρολάκι στην τηλεόραση που το κλείνεις και τελειώνει. Γεια σας. Το δεύτερο που θέλω να πω. Λάκης Λαζόπουλος. Όταν ο Λάκης Λαζόπουλος αποδομούσε τον Σαρτζετάκη ως πρόεδρο της Δημοκρατίας και την έπεφτε στο Πασόκ, τον σηκώναν στα χέρια οι δεξιοί. Στη συνέχεια, όταν στο τσαντήρι έσκιζε εντός αγωγικών τον Γιώργο Παπανδρέου, οι Σαμαρικοί τον σηκώναν στα πόδια. Και βέβαια. Πολλοί από τους πολύ κολλητούς του κύριου Σαμαρά του ήταραν για την εκπομπή του κύριου Λαζόπουλου. Να μην λέμε ονόματα τώρα. Επίσης, θέλω να πω όταν ο Χάρη Κλίν έκανε φοβερή κριτική και θυμάσαι τις μιμήσεις που έκανε στον Κωνσταντίνο Καραμαλή, στον Ανδρέα Παπανδρέου. Δεν πήγε κανένας Κωνσταντίνος Καραμαλής να του χτυπήσει την πόρτα. Να πάει στον. Η δική μου άποψη. Ναι. Εγώ τι λέω. Εγώ την υπογράφω. Απλώς. Δεν θέλω. Αυτή είναι η προσέγγιση μου. Ο καθένας μπορεί σε ελεύθερη χώρα ζούμε να κάνει την κριτική του και τα σχόλιά του.